Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις, Παρασκευή 29 Μαρτίου, πάει προς το κλείσιμο και αυτή η εβδομάδα, μια εβδομάδα σύντομη λόγω και της αργίας της 25ης Μαρτίου. Την ίδια ώρα το πολιτικό θερμόμετρο είναι στο κόκκινο με την ψηφοφορία που έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής σχετικά με την τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια, μια ψηφοφορία η οποία έγινε μετά από αίτημα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, έγινε ονομαστική. Είχαμε την υπερψήφιση ουσιαστικά της τροπολογίας σε σύνολο 231 παρόντων βουλευτών υπέρ του άρθρου 68, στο οποίο ενσωματώθηκε ο βασικός κορμός της τροπολογίας. Τάχθηκαν 194 βουλευτές, ενώ 33 βουλευτές καταψήφισαν και 4 δήλωσαν παρόν. Σε συνοπτικά, επί της ουσίας, η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και η Ένωση Κεντρών στήριξαν την προστασία της πρώτης κατοικίας, το σχέδιο ουσιαστικά της κυβέρνησης, το διάδοχο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Το κίνημα αλλαγής ψήφισε παρόν. Ήταν κάτι το οποίο το είχε πει, το κίνημα αλλαγής το είχε πει ότι θα ψηφίσει με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο πιστεύει ότι προστατεύει την πρώτη κατοικία. Και είδαμε γενικά και πώς εξελίχθηκε αυτή η διαδικασία στη Βουλή. Από εκεί και πέρα θα δούμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ σχετικά με τις δικογραφίες που έφτασαν στη Βουλή και ποια πρόσωπα έχουν μπει στο στόχαστρο. Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, αλλά είναι την ίδια ώρα και ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, βρίσκεται στο Βουκουρέστι για την τετραμερή, για τα ζητήματα ενέργειας, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο, εξήρε και την συμφωνία των Πρεσπών, θέτοντας επί της ουσίας, τοποθετούντας ότι δίνει μια ιδιαίτερη δυναμική στα Βαλκάνια και στη χώρα μας και στο κομμάτι της ασφάλειας και της σταθερότητας. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Να σας προαναγγείλω ότι σε λίγα λεπτά θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο των δημοσκοπήσεων ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, να έχουμε μια εκτενέστατη συζήτηση. Είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνει μετά το debate που πραγματοποιήθηκε στις αρχές της εβδομάδας με τους άλλους υποψηφίους για το Δήμο Αθηναίων. Θα δούμε ουσιαστικά τι κερδίσαμε και τι χάσαμε από το συγκεκριμένο debate, αλλά θα αναλύσουμε περισσότερο και τα του προγράμματός του, όπως κάνουμε και με τους άλλους υποψηφίους που βρίσκονται εδώ στις δημοσκοπήσεις και στο Attica TV. Επίσης, είχαμε εξελίξεις και στη μαφία των φυλακών, ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε και χθες με την Δέσποινα Σβουρδάκο, αλλά έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Τι γίνεται με όλο αυτό το κύκλωμα όπως φαίνεται, ποιοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα δίχτυα των αρχών, θα τα δούμε όλα αυτά αργότερα. Να δώσω τώρα τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό και με την εκπομπή. Θέλω τα δικά σας μηνύματα, δικές σας επισημάνσεις, παρατηρήσεις, αλλά και θέματα τα οποία ενδεχομένως θέλετε να προβάλλουμε από τις δικές σας περιοχές. Δημοσκοπήσεις @attica.tv.gr στο Twitter, δημοσκοπήσεις @attica.tv το Facebook της εκπομπής, δημοσκοπήσεις @attica.tv.gr το email της εκπομπής, όπου δεχόμαστε καθημερινά τα δικά σας αιτήματα, και 211-27-0711 το τηλέφωνο του σταθμού. Πάμε λοιπόν κατευθείαν να δούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Βουκουρέστι, στην τετραμερή, κατά την κοινή συνέντευξη τύπου με την ομόλογό του, στην οποία, όπως σας είπα και πριν, αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της συμφωνίας του Πρεσπών και όχι μόνο. Πάμε να δούμε το βίντεο και επανερχόμαστε. Ελλάδα και Ρουμανία αποτελούν τις δύο ισχυρότερες οικονομικά χώρες της Βαλκανικής, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα έλεγα, και βεβαίως η συνεργασία μας που πάντοτε στηρίζεται σε μια παράδοση πολύ στενών σχέσεων ανάμεσα στους λαούς μας, η συνεργασία μας παίζει κομβικό ρόλο για την σταθερότητα αλλά και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Τονίσαμε ότι η συνεργασία μας ενισχύεται έτι περαιτέρω μέσα από τα τριμερή και πολυμερή σχήματα τα οποία έχουμε επιλέξει να αναπτύξουμε το τελευταίο διάστημα. Τα σχήματα αυτά, όπως και η σημερινή τετραμερής διάσκεψη που θα ακολουθήσει, συμβάλλουν όχι μόνο στην περιφερειακή σταθερότητα, αλλά και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανικών χωρών και ιδιαίτερα των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Παράλληλα, συμβάλλουν και στη στήριξη της Ρουμανικής Προεδρίας, η οποία
και αυτή, όπως και η προηγούμενη Βαλκανική Προεδρία, η Βουλγαρική Προεδρία, είναι εστιασμένη και σε ζητήματα που αφορούν τη γειτονιά μας και σε ζητήματα που αφορούν τα Βαλκάνια, ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Σε αυτό το πλαίσιο, βεβαίως, η Συμφωνία των Πρεσπών δίνει μια ιδιαίτερη δυναμική στα Βαλκάνια και ένα μοντέλο συνεργασίας. Αναδεικνύει πως μέσα από την επίλυση διαφορών, μέσα από την συνεργασία, την οικονομική, την πολιτιστική, μπορούμε να δώσουμε μια προοπτική ειρήνης, σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης για όλα τα Βαλκάνια. Και με αυτή την ευκαιρία να επισημάνω ότι η Ελλάδα και η Ρουμανία στηρίζουμε την ενταξιακή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και άλλων βαλκανικών χωρών και της Αλβανίας. Στηρίζουμε την προσπάθεια των χωρών αυτών να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις που έχουν μπροστά τους, να προβούν σε ενέργειες μεταρρυθμιστικές στις χώρες τους, να ενισχύσουν τη δημοκρατία, να μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες τους για να μπορούν να πληρούν τα ενταξιακά κριτήρια στην ευρωπαϊκή τους προοπτική. Βεβαίως, σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές εξελίξεις, κουβεντιάσαμε και για τα της Ευρώπης, όχι μόνο τις περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και για το κοινό μας σπίτι. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Έχουμε τις συνέπειες από την δυσκολία να βρεθεί μια συμφωνία για τον Brexit. Έχουμε μπροστά μας μια κρίσιμη εκλογική μάχη, αυτή των ευρωεκλογών. Και βεβαίως αυτό το οποίο απαιτείται είναι να έχουμε περισσότερη ενότητα, μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Και υπ' αυτή την έννοια πιστεύω ότι Ελλάδα και Ρουμανία, αλλά και όλες τις χώρες της Βαλκανικής, θα πρέπει, οι ευρωπαϊκές, οι χώρες που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να κρατήσουμε μια κοινή στάση στις κρίσιμες συνομιλίες που αφορούν την αναθεώρηση του Δουβλίνου, καθώς δεν μπορεί οι χώρες πρώτης υποδοχής να παίρνουν όλο το βάρος της ευθύνης, αλλά θα πρέπει να υπερισχύσει η αρχή της αλληλεγγύης. Αλλά βεβαίως μια κοινή στάση και σε ό,τι αφορά τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ατζέντα για την περίοδο 19-25, που πρέπει να επικεντρωθεί στις πραγματικές προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών, να δούμε την κοινωνική διάσταση, την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης μέσα από την ενίσχυση της αναπτυξιακής ατζέντας, αλλά και του πυλώνα, του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και στο πλαίσιο αυτό, βεβαίως, πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε και μια κοινή θέση και στο κρίσιμο θέμα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Καθώς οι δημοσιονομικές επιπτώσεις του Brexit, αλλά και οι αναγκαίες αλλαγές για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις, δεν θα πρέπει να επηρεάσουν το επίπεδο των διαθέσιμων πόρων για την πολιτική της συνοχής, της σύγκλησης, αλλά κυρίως και για την κοινή αγροτική πολιτική. Μάλιστα. Βροχή ήταν οι δικογραφίες στη Βουλή. Θα δούμε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για το ποιοι πρώην υπουργοί ελέγχονται για αυτές τις δικογραφίες. Μέσα σε αυτούς ενδεικτικά να σας πω ότι βρίσκονται και ενεργεία υπουργοί, όπως ο κύριος Πολάκης. Έχουμε την περίπτωση του κυρίου Σπουρλέτη και του κυρίου Τόσκα λόγω της τραγωδίας στο Μάτι και την περίπτωση φυσικά του κυρίου Στουρνάρα με τις ηχογραφημένες συνομιλίες με τον κύριο Πολάκη. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. 13 δικογραφίες που αφορούν νυν και πρώην υπουργούς διαβιβάστηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι 9 αφορούν τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και άλλες 4 στην άρση βουλευτικής ασυλίας. Ανάμεσα στις δικογραφίες βρίσκονται αυτή για την καταγραφή της τηλεφωνικής συνομιλίας του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, η δικογραφία για τις ανίσπρακτες εισφορές ύψους 241 εκατομμυρίων ευρώ από φαρμακευτικές εταιρείες για την περίοδο 2006-2010 επί διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή, για τις οποίες ελέγχονται οι τότε υπουργοί Δημήτρης Αβραμόπουλος, Γιώργος Αλογοσκούφης και Φάνη Πάλι Πατραλιά. Επίσης, η δικογραφία που αφορά την μήνυση του πρώην Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοντζιά κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμένου σχετικά με τις καταγγελίες του τελευταίου για χρηματισμό του κυρίου Κοντζιά από τον Τζον Σόρος
και δικογραφία για την πυρκαγιά στο μάτι μετά από μήνυση πολίτη, ο οποίος έχασε τη μητέρα του, την αδερφή του και τα δίδυμα ανήλικα τέκνα της και για την οποία ελέγχονται ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρλέτης και ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας. Οι υπόλοιπες δικογραφίες αφορούν την Υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσόγλου, τον Υφυπουργό Εργασίας Τάσο Πετρόπουλο, τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο, τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας Άκη Τσοχατζόπουλο, τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών Ευρυπίδη Στυλιανίδη, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Παπανδρέου, τον πρώην Υπουργό Πεχοδέ Γιώργο Σουφλιά, τον Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο και τους βουλευτές του κόμματός του Ηλία Κασιδιάρη και Παναγιώτη Ηλιόπουλο. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, από τα κόμματα θα εξαρτηθεί αν θα κινηθούν διαδικασίες για τη συγκρότηση προανακριτικής ή εξεταστικής επιτροπής. Μάλιστα, θα δούμε και τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας στη Βουλή. Να κλείσουμε το κομμάτι της πολιτικής επικαιρότητας. Θα πάμε φυσικά και στο ζήτημα που σας είχα πει για τη μαφία των φυλακών. Θα πάμε κατευθείαν στην αίθουσα σύνταξης και στη Σωσό Χονδρογιάννη να μας πει όλες τις λεπτομέρειες για τις συλλήψεις που έγιναν από την ελληνική αστυνομία. Σωσό, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Ένα χρηματικό ποσό της τάξεως των 10.000 ευρώ που φαίνεται να έδωσε τον προηγούμενο Ιανουάριο τμηματικά στον αρχηγό της αλβανικής μαφίας στις φυλακές Κορυδαλού φαίνεται πως είναι ένα από τα βασικά επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του 64χρονου δικηγόρου που συνελήφθη χθες ύστερα από έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Ο 64χρονος δικηγόρος φέρεται να είχε τουλάχιστον 7-8 φορές επισκεφτεί τον Αλβανό κακοποιό στη φυλακή, ενώ φέρεται να προχωρούσε σε τηλεφωνικές συνεννοήσεις μαζί του για να αλληλοϋποστηριχθούν έναντι αμοιβή σε ποινικές υποθέσεις. Τώρα, μαζί με τον 64χρονο δικηγόρο συνελήφθη και μία 40χρονη δικηγόρος που φέρεται να είχε επίσης επαφές με τον Αλβανό μεγάλο ποινικό στις φυλακές Κορυδαλού, να τον βοηθούσε σε διάφορες ενέργειες προκειμένου να αποκτήσει χρήματα, αλλά και άλλες παράτυπες ενέργειες. Με την ίδια βεβαίως να αρνείται ότι προχώρησε σε οποιαδήποτε ύποπτη ενέργεια, χωρίς λοιπόν κανείς από τους δύο συλληφθέντες νομικούς να έχει την νομική εκπροσώπηση του συγκεκριμένου Αλβανού και να μπορεί να δικαιολογήσει αυτές τις επαφές. Η σύλληψη των δύο δικηγόρων στα πλαίσια της μεγάλης δικαστικής και αστυνομικής από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Έρευνας για την μαφία των φυλακών, που εξελίσσεται το τελευταίο, θα λέγαμε, δίμηνο, ήταν, Γιώργο, σχετικά αναμενόμενη. Και αυτό γιατί το λέω. Αυτό προκύπτει με βάση τις καταγραφές συνομιλιών, τις παρακολουθήσεις, συγκρίσεις φακέλων παλαιότερων εγκληματικών ενεργειών. Τα συγκεκριμένα μέλη της αλβανικής μαφίας που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας είχαν συσχετιστεί την τελευταία πενταετία με τουλάχιστον 30 ενέργειες εντός και εκτός φυλακών, όπως συμβόλαια θανάτου, αιματηρές επιθέσεις σε μπάρα, αλλά και με τη δολοφονία τον Οκτώβριο του γνωστού δικηγόρου. Ακόμη τους είχαν αποδοθεί μαχαιρώματα και απόπειρες δολοφονίες στις φυλακές Κορυδαλού. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και τις έρευνες της αντιτρομοκρατικής προέκυψε ότι η ίδια ομάδα Αλβανών σχεδίασε δολοφονική επίθεση με μαχαίρι και εναντίον πρώην υπουργού και δικηγόρου, υποκρυπτόταν πίσω από την εμψυχρό δολοφονία του 35χρονου Αλβανού, αλλά και σχετιζόταν με πιθανή δηλητηρία στον Κορυδαλό ενός άλλου Αλβανού, έμεσα εμπλεκόμενου στη δολοφονία του ποινικολόγου. Μάλιστα, σωρία υποθέσεων δηλαδή συσχετίζονται με τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ακριβώς, και σύμφωνα με τις πληροφορίες, Γιώργο, η έρευνα των δικαστικών αρχών και της Ελλάς δείχνουν πως υπάρχουν ενδείξεις και για άλλους κρατικούς λειτουργούς που έχουν εμπλακεί στη συγκεκριμένη υπόθεση, Γιώργο. Πάντως, ο συγκεκριμένος δικηγόρος, εντάξει, το όνομα έχει δημοσιευθεί σε ιστοσελίδες, εμείς δεν θα το πούμε και τηλεοπτικά. Κρατάμε αυτή τη στάση. Είναι ένα όνομα το οποίο έχει μπλακεί σε διάφορες υποθέσεις, μεγάλες υποθέσεις, που έχουν συγκλονίσει το προηγούμενο διάστημα την κοινή γνώμη. Σε διάφορα υποθέσεις που σχετίζονται με σκάνδαλα. Είναι πράγματα τα οποία είναι γνωστά. Σωσό, θέλω να σε ευχαριστήσω. Είσαι καλά. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο. Θα αλλάξουμε τελείως κλίμα σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής. Κάναμε με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου του Παναγιώτη του Πέπα ένα αφιέρωμα στο σκάκι, στο γυναικείο σκάκι στον Ασπρόπυργο. Ένα πολύ όμορφο αφιέρωμα. Βέβαια, ο Ασπρόπυργος, έχουμε πει πολλές φορές, ότι δίνει έμφαση και προτεραιότητα σε τέτοιου είδους δράσεις. Γι' αυτό και το γυναικείο σκάκι στον Ασπρόπυργο πρωταγωνιστή, και όχι μόνο πρωταγωνιστή, έχει διακριθεί και πάρα πολλές φορές. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.
Με λένε Μαριέλα. Με λένε Γεωργία. Με λένε Ελένη. Με λένε Φωτεινή. Με λένε Ιωάννα. Με λένε Χαραλαμπία. Με λένε Μαρία. Με λένε Ιωάννα. Παίζω σκάκι 12 χρόνια. 4 χρόνια. 8 χρόνια. 4 χρόνια. Και 3 χρόνια. Και 7 χρόνια. 5 χρόνια. Και 4 χρόνια. 5 χρόνια. Και 20 χρόνια. Μ' αρέσει να παίζω σκάκι γιατί είναι ένας τρόπος χαλάρωσης για μένα. Ένα άτομο αποκτά αυτοσυγκέντρωση και οξύνει την κριτική του σκέψη, καθώς αυτό θα τον βοηθήσει και στην επίλυση των καθημερινών του προβλημάτων. Μ' αρέσει το σκάκι γιατί είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής. Δεν ξέρω γιατί μου αρέσει το σκάκι, απλά μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει το σκάκι γιατί είναι ένα άθλημα ατομικό και μπορεί να μας διδάξει πάρα πολλά, όπως στρατηγική. Μου αρέσει το σκάκι γιατί μου έχει χαρίσει πολύ ωραίες εμπειρίες. Το σκάκι μου αρέσει γιατί είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής, το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει στα μαθήματα του σχολείου και γενικά στη ζωή σου. Μου αρέσει το σκάκι γιατί είναι ένα παιχνίδι σκέψης. Μου αρέσει γιατί είναι ένα άθλημα σκέψης και τακτικής. Το σκάκι μου αρέσει γιατί είμαι όλη μου τη ζωή μέσα σε ένα σκακιστικό σύλλογο. Συν της άλλης, με έχει βοηθήσει πολύ και σε όλη την πορεία της ζωής μου. Στο σχολείο, μετά το σχολείο, έχει βοηθήσει στο να σκέφτομαι κάποια πράγματα αλλιώς. Ίσως αν δεν έπαιζα σκάκι, σήμερα να μην είχα αυτό το τρόπο σκέψης. Ο σύλλογος μας έχει κάνει πάρα πολύ καλά για την περιοχή μας, για τα παιδιά της περιοχής, για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, ανεξαρτήτως ηλικίας, που θέλουν να ασχοληθούν με το να ασχοληθούν με κάτι δημιουργικό. Επίσης, ο σύλλογός μας δίνει τη δυνατότητα σε γυναίκες να αποδείξουν ότι μπορούν και καλύτερα και ότι μπορεί κάθε γυναίκα να παίξει σκάκι, μια παρτίδα σκάκι και να συναγωνιστεί τους άντρες. Ο σύλλογος είναι πάντα δίπλα μας. Στο σύλλογο περνάω πάρα πολύ χρόνο και γνωρίζω καινούργιους φίλους. Στο σύλλογο μου αρέσει η ατμόσφαιρα που μας προσφέρει, βοήθεια και τα ταξίδια που κάνουμε. Ο σύλλογος είναι σαν ένα δεύτερο σπίτι για μένα, γιατί μέσα από όλα αυτά τα χρόνια μπόρεσα να βρω καινούργιους φίλους και καινούργιες παρέες. Μ' αρέσει να έρχομαι στο σύλλογο για να παίζω σκάκι με τις φίλες μου και κάνω και καινούργιους φίλους. Στο σύλλογο περνάω πάρα πολύ χρόνο, γι' αυτό το νιώθω σαν δεύτερο σπίτι μου. Ο Ασπρόπυργος θυμίζεται για τις διακρίσεις που έχει στο γυναικείο σκάκι και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μέρος αυτής της επιτυχίας. Πιστεύω ότι το σκάκι είναι περισσότερο γυναικείο άθλημα, διότι το δυνατότερο κομμάτι σε μια σκακέρα είναι η βασίλισσα. Χαίρομαι πολύ που ο Ασπρόπυργος ανεβαίνει επίπεδο στο γυναικείο σκάκι και που είμαστε εμείς μέλος αυτό. Μπορούν και οι γυναίκες να γίνουν πρωταθλήτριες άμα ασχοληθούν περισσότερο με το σκάκι. Μ' αρέσει που ο Ασπρόπυργος έχει γυναικείο σκάκι, γιατί αν δεν είχε, δεν θα μπορούσα να παίξω. Πάλι καλά που υπάρχουν οι γυναίκες στο σκάκι και μου φαίνεται το άθλημα. Το γυναικείο τμήμα σκακιού είναι το καλύτερο σε όλη την Αττική. Ο σκακιστικός σύλλογος Ασπροπύργου αποτελείται από μεγάλο αριθμό γυναικών. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι κάτι πρωτοφανές, διότι σε άλλους συλλόγους πανελλαδικά υπάρχει έλλειψη γυναικών. Με λένε Γαλήνη, γνωρίζω να παίζω σκάκι πολλά χρόνια. Σαν γονιός θεώρησα ότι και τα παιδιά μου πρέπει να παίζουν σκάκι, διότι το σκάκι για μένα δεν είναι ένα απλό παιχνίδι, διότι το σκάκι διδάσκει πάνω απ' όλα πειθαρχία, πολιτική, ψυχολογία. Όλα αυτά με βοήθησαν στη συνέχεια τα παιδιά μου στα μαθήματα και συνεχίζω και εγώ να παίζω. Σαν γονιός υποστηρίζω τα παιδιά μου, διότι όλοι οι γονείς πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά τους και το σκάκι είναι ένα άθλημα να δέσει μια οικογένεια. Διότι όλες οι ηλικίες μπορούν να παίζουν, να συμμετέχουν και πάνω απ' όλα μας προσφέρει να γνωρίζουμε κόσμο και να κάνουμε δημόσιες σχέσεις. Οι γυναίκες πρέπει να ξεσηκωθούν, να δείξουν ότι δεν είναι
ότι μόνο οι άντρες στις πρώτες θέσεις. Πρέπει και εμείς να πάρουμε λίγο μπρος, να ενωθούμε, να υποστηρίξουμε για να πάμε ψηλά. Ο Σύλλογος Ασπροπύργου 21 χρόνια τώρα έχει προσφέρει πολλά και χαιρόμαστε που έχουμε στον πλευρό μας τον Δήμαρχο κύριο Μελετίου. Επίσης θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσίγκο και κύριο Τσολερίδη, τον πρόεδρο αθλητικού οργανισμού κύριο Κατσαρό και την πρόεδρο της ΚΕΔΑ κυρία Μαυρίδη. Επίσης τους χορηγούς κύριο Μαρτίνο και κύριο Καλογερόπουλο. Και μετά από αυτό το πολύ όμορφο ρεπορτάζ θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, τον υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή λοιπόν εδώ στο στούντιο, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, όπως σας είχα προαναγγείλει, με τον υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Είναι η πρώτη σας τηλεοπτική συνέντευξη μετά το debate που έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, πριν πάμε να μιλήσουμε και για επιμέρους ζητήματα του δικού σας προγράμματος. Τα έχουμε ξαναπεί τηλεοπτικά, αλλά τότε ήταν πάρα πολύ πρόημα, ήταν ουσιαστικά το πρώτο διάστημα της ανακοίνωσής σας, οπότε δεν είχα αποσαφηνίσει πολλά ζητήματα. Μόλις ξεκινήσαμε τότε. Πώς αποτιμάτε αυτό το debate, κύριε Γερουλάνο, για την προσωπική σας, για τη δική σας τοποθέτηση και εμφάνιση και αν μπορείτε να κάνετε και ένα σχόλιο για τους υπόλοιπους υποψηφίους που ήταν εκεί. Καταρχήν να πω ότι τα debate σαν πρακτική για μένα είναι εξαιρετικά θετικά και ήταν πολύ θετικό ότι αυτό το debate έγινε με τη δυνατότητα να υπάρχει και διάλογος μεταξύ μας, να υπάρχουν τοποθετήσεις. Δεν ήταν δηλαδή τόσο στεγνό όπως είναι τα debates γενικά των πρωθυπουργών. Με τους αυστηρούς κανόνες που είναι. Ναι, που έχεις τρία λεπτά μόνο και πρέπει να απαντήσεις μια ερώτηση. Εδώ έγινε μια πιο γόνιμη συζήτηση. Πιστεύω ότι από το debate αυτό βγήκαν και πολλά πράγματα στα οποία φαίνεται ότι συμφωνούμε και πολλά πράγματα στα οποία διαφωνούμε. Και νομίζω ότι αυτό βοηθάει στο να αποκτήσει ο κάθε Αθηναίος μια καλή απεικόνιση του τι είναι αυτό το οποίο πιστεύει ο καθένας. Τώρα δεν θα ήθελα να σχολιάσω τον εαυτό μου ή τους άλλους, γιατί αυτό που βρίσκω πολλές φορές είναι οι πρώτες εντυπώσεις με τις οποίες βγαίνεις δεν είναι αναγκαστικά αυτές που μένουν στο τέλος ή και πολλές φορές αυτό το οποίο έχει συμβεί μέσα στο debate δεν οριμάζει παρά 3-4 μέρες αργότερα. Λοιπόν, θα επιφυλαχθώ γι' αυτό. Εγώ πάντα θεωρώ ότι μπορώ να κάνω καλύτερα και μπορώ και η απόδοσή μου σε ένα debate ή σε μια συζήτηση να είναι καλύτερη. Αλλά αυτό βέβαια κρίνεται από τους θεατές. Δίνεται όμως μια πολύ καλή αφορμή και μια πάσα να σας ρωτήσω επί της ουσίας σε τι συμφωνείτε και σε τι διαφωνείτε με τους υπόλοιπους υποψηφίους, τουλάχιστον αυτούς που ήταν στο debate, γιατί είναι και άλλες υποψηφιότητες εκτός αυτών. Και σας ερωτώ γιατί δημοσιογραφικά, έτσι όπως είδα το debate, το παρακολούθησα για να έχω μια άποψη, διαπίστωσα ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχετε ένα κοινό μέτωπο με τους άλλους υποψηφίους, αλλά διαπίστωσα υπάρχουν και ζητήματα, όπως ας πούμε για τον τομέα της καθαριότητας, όπου υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις από τους άλλους υποψηφίους. Εσείς πώς τα βλέπετε, τι θεωρείτε, πού πιστεύετε ότι συμφωνείτε και πού όχι. Ας ξεκινήσουμε με το τι συμφωνούμε, διότι θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα στο Δήμο. Λοιπόν, δεν θυμάμαι αν όταν κάναμε τη δική μας συζήτηση είχε προκύψει αυτό το πράγμα, αλλά στην πορεία, εγώ διαβάζοντας αυτά που λένε οι άλλοι υποψήφοι, παρατήρησα ότι υπήρχε μία ταύτιση απόψεων σε θέματα όπως είναι τα ναρκωτικά, στο οποίο όχι μόνο πρέπει να κάνει συντονισμένες προσπάθειες μέσα στο Δήμο, αλλά και μία συστηματική και κοινή διεκδίκηση να κινητοποιηθεί το κράτος. Έτσι. Και βλέποντας ότι όλοι οι υποψήφοι τότε είχαμε τις λίγο πολύ τις ίδιες εντυπώσεις, δηλαδή ο κύριος Ηλιόπουλος και ο κύριος Μπακογιάννης, έστειλα ένα γράμμα και στους δύο που τους είπα, παιδιά, αφού συμφωνούμε σε ορισμένα πράγματα, γιατί δεν συνεργαζόμαστε. Προς τη μήνυμα του ο κύριος Ηλιόπουλος το απάντησε θετικά. Πολύ άμεσα. Πολύ άμεσα και θετικά. Ο κύριος Μπακογιάννης έριξε λίγο την μπάλα στην εξέδρα και έλεγε. Είπε ναι, μεν, αλλά. Ναι, μεν, αλλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μάλλον όχι μεν, αλλά. Αλλά πιστεύω ότι στην πορεία και εκείνος θα καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να συνεργαζόμαστε όλοι καλά μαζί και θα έρθει και εκείνος σε έναν κοινό χώρο συζήτησης. Τώρα,
Σε ό,τι αφορά όμως τις διαφωνίες μας, εμείς τοποθετούμαστε σε μία σειρά από θέματα από τότε που ξεκινήσαμε την προσπάθεια αυτή. Και στην πορεία έχω δει, ας πούμε, ότι με τον κύριο Ηλιόπουλο διαφωνώ και με τον ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως στον τρόπο που αντιμετωπίζει τα εξάρχεια. Κάποια στιγμή ρωτήσαν τον κύριο Ηλιόπουλο ποια ήταν από τα σοβαρότερα προβλήματα των εξαρχείων και είχε πει ότι ο αέρας παίρνει τα χώματα από το λόφο του στρέφει. Ο κόσμος που ζει τα εξάρχεια ξέρει ότι εκεί μαχαιρώνονται άνθρωποι, κλέβουν ανθρώπους, υπάρχει μια γενική ανομία. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να παραπονεθεί για το θόρυβο, μπορεί να βρεθεί να τον χτυπάνε. Έχει εγκαιτοποιηθεί γενικότερα. Έχει εγκαιτοποιηθεί γενικά. Εγώ πιστεύω ότι στα εξάρχεια αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ότι τα εξάρχεια τα έχουν καταβάλει το οργανωμένο έγκλημα και το μαύρο χρήμα. Πιστεύω ότι αν θέλουμε να κάνουμε μια παρέμβαση στα εξάρχεια, δεν αρκεί να φωνάξουμε την αστυνομία όπως λέει ο κ. Μπακογιάννης, αλλά θέλει μια προεργασία πρώτα. Να κυνηγήσει ο οικονομικός εισαγγελέας τη δραστηριότητα που εξελίσσεται μέσα στα εξάρχεια, να φύγει το μαύρο χρήμα από εκεί και από εκεί και πέρα μαζί με τους κατοίκους, οι οποίοι στείλαν παρεπτόντως μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή στον Πρωθυπουργό, ζητώντας την παρέμβασή του, μαζί με τους κατοίκους να τεθούν προτεραιότητες και εκεί βεβαίως και η αστυνομία θα παίξει το ρόλο της και πολιτιστικά δρόμενα θα παίξει το ρόλο τους και οτιδήποτε άλλο μπορεί να κρατήσει τη γειτονιά. Όλα αυτό, κύριε Γερουλάνο, πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτω από το συντονισμό μιας δημοτικής αρχής? Ναι, κοιτάξτε, η δημοτική όλος αρχή. Όλο αυτό ο σχεδιασμό για να δούμε και μέχρι πού μπορεί να φτάσει μια δημοτική αρχή. Η δημοτική αρχή μπορεί να σπρώχνει τα πράγματα. Υπάρχουν αρμοδιότητες που ανήκουν στο Δήμο, υπάρχουν και αρμοδιότητες που δεν τις ανήκουν. Εκεί που τις ανήκουν πρέπει να δουλέψει. Εκεί που δεν τις ανήκουν οι αρμοδιότητες μπορεί να παρακινήσει τα πράγματα. Όπως έγινε, ας πούμε, στο πεδίο του Άρεως, όπου οι κάτοικοι γύρω από το πεδίο του Άρεως οργανώθηκαν, αποκτήσανε φωνή, μιλήσανε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που. Τους δώσανε ένα βήμα στα κανάλια, φέρανε κάποιες προσωπικότητες οι οποίες επίσης βοηθήσαν σε αυτή την προσπάθεια και στο τέλος πετύχανε το στόχο τους. Σε τέτοιου είδους ακτιβισμό πιστεύω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ο Δήμαρχος της Αθήνας πρέπει να είναι ένας Δήμαρχος ακτιβιστής και γι' αυτό προτείνω και τη δημιουργία συμβουλίων γειτονιάς, όπου η κάθε γειτονιά θα μπορεί να έχει έναν χώρο στο οποίο θα συζητιούνται θέματα, θα θέτονται τα προβλήματα και θα ιεραρχούνται. Έτσι ώστε ο Δήμαρχος να ξέρει ότι όταν μιλάμε για τα εξάρχεια, όταν μιλάμε για τον νέο κόσμο, όταν μιλάμε για τα σεπόλια, αυτές είναι οι τρεις ή πέντε προτεραιότητες που πρέπει να. Είναι μέσα στο σχεδιασμό σας για να δώσετε ζωντάνια πάλι στις γειτονιές της Αθήνας, είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο αυτό που αναφέρετε τώρα? Ακριβώς. Για να δώσει ζωντάνια στην Αθήνα πρέπει να χτυπήσει την εγκατάλειψη που υπάρχει στις γειτονιές. Έχουμε προτείνει λοιπόν τις εξής δράσεις. Τα συμβούλια γειτονιάς, όπως σας είπα. Τις πράσινες ομάδες δράσης, στις οποίες πιστεύω πολύ, αυτές είναι ομάδες οι οποίες μπαίνουν μέσα σε ένα χώρο, όπως είναι μια πλατεία ή ένα παρκάκι κτλ. Και τον παραδίνουν στην κατάσταση που θέλουν. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι οι υπηρεσίες του Δήμου λειτουργούν χωρίς να επικοινωνούν η μία με την άλλη. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να φτιάξουμε ομάδες οι οποίες θα έχουν και τις τρεις υπηρεσίες, έτσι ώστε όταν αναλαμβάνουν κάτι να το παραδίνουν σε τέλεια κατάσταση. Και από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο προτείνουμε είναι οι υιοθεσίες δημοσίων χώρων. Όπου φορείς, ιδρύματα, λέσχες φιλίας, σχολεία θα μπορούν να υιοθετήσουν ένα χώρο, μεγαλύτερο, μικρότερο, από ένα παρτέρι μέχρι ένα παρκάκι και να φροντίζουν έτσι ώστε αυτό το οποίο θα φτιάξουμε να μένει πάντα σε καλή κατάσταση. Αυτά τα τρία πιστεύω ότι θα βοηθήσουν στο να σπάσουμε την αίσθηση εγκατάλειψης και να αρχίσει ο κόσμος να νιώθει τη γειτονιά πάλι δική του. Να πάμε λίγο στον τομέα της καθαριότητας. Ακούσαμε και στο debate τις απόψεις των υπολείπων υποψηφίων. Θέλω τη δική σας άποψη για το τομέα της καθαριότητας, μιας και είναι γεγονός ότι ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος καθαριότητας είναι και στο δικό σας συνδυασμό. Και γενικότερα ο κύριος Μπρούλιας. Και διαπίστωσα ότι υπήρξε μια πολύ αυστηρή κριτική από τις άλλες παρατάξεις. Ποια είναι η γνώμη σας για το πώς είναι η καθαριότητα, αν είναι καθαρή η Αθήνα σήμερα και τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει άμεσα? Ο κύριος Μπρούλιας μπήκε τελευταία στην καθαριότητα και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει να ξαναφτιάξει τα σπασμένα συστήματα που αφήσαν πριν από αυτόν. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Κάποια στιγμή φτάσανε οι υπάλληλοι του Δήμου της Αθήνας να προσπαθήσουν να κάνουν αποκομιδή σκουπιδιών από 13.000 σημεία αποκομιδής με 20 απορριμματοφόρα. Γι' αυτό δεν ευθύνεται ο νυν υπεύθυνος καθαριότητας, ο οποίος έχει κάνει. Εγώ λέω μια συνολική εικόνα, απλώς επειδή είναι και ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος στη δική σας παράταξη, γι' αυτό το εκείνη αναφέρω. Την εποχή ο κ. Μπρούλιας ήταν υπεύθυνος των οικονομικών και παρέδωσε ένα ταμείο πάρα πολύ πιο ισχυρό από αυτό το οποίο ανέλαβε ο κ. Καμίνης, το οποίο ήταν ένας δήμος πτωχευμένος,
Μία πτώχευση η οποία είχε επέλθει από την, από τη δημαρχία του κυρίου Κακλαμάνη. Ο κύριος Κακλαμάνης άφησε το Δήμο με 300 εκατομμύρια έλλειμμα χρέος και 50 εκατομμύρια έλλειμμα. Και το παραδίδει σήμερα ο κύριος Καμίνης και υπεύθυνη των οικονομικών του με 120 εκατομμύρια χρέος και 20 εκατομμύρια πλεόνασμα. Mm-hmm. Άρα όπως καταλαβαίνετε αυτό που έχει γίνει και στα οικονομικά είναι μια επιτυχία, αλλά αυτό που έγινε στην καθαριότητα ήταν μια αποτυχία η οποία διορθώθηκε αργότερα. Ο άνθρωπος ο οποίος συγκεκριμένα σας λέω ήταν στην πρώτη φάση υπεύθυνος είναι με τον κύριο Μπακογιάννη και ο άνθρωπος ο οποίος έχει αρχίσει να διορθώνει την κατάσταση είναι μαζί μας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο κύριος Μπακογιάννης τουλάχιστον σε τρεις περιπτώσεις κάνει κριτική στη Δημαρχία Καμίνη. Μια κριτική την οποία τη συμμερίζομαι απολύτως. Μιλάει για την καθαριότητα, mm-hmm. για το πράσινο και για τα τεχνικά έργα. Και παίρνει από τον κύριο Καμίνη τους υπεύθυνους πρασίνου, καθαριότητας και τεχνικών έργων. Και λέγω ένα λεπτό, μα αφού κάνεις κριτική σε αυτά τα θέματα, γιατί υιοθετείς τους ανθρώπους που ήταν υπεύθυνοι για αυτά? Ενώ αντιθέτως εμείς κρατάμε αντιδημάρχους οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι. Αντιλαμβάνομαι το πώς το λέτε αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι και εκείνοι λειτουργούσαν κατόπιν εντολών του δημάρχου. Μα δεν έχω αντίρρηση, δηλαδή, αλλά είναι σαν να λέει, ας πούμε, ένας, επειδή χρησιμοποιήσει και αυτή την αναλογία, είναι σαν ένας προπονητής, έτσι, mm-hmm. να ψάχνει να κάνει μεταγραφές από μια ομάδα και να παίρνει τους παίκτες που δεν πήγανε καλά στην άλλη ομάδα. Βεβαίως ο coach κάνει διαφορά, αλλά όταν κάνεις μεταγραφές παίρνεις καλούς παίκτες. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εδώ βλέπουμε, και το λέω αυτό, διότι είναι ένα θέμα ηγετικότητας. Το κατά πόσο μπορείς να ηγηθείς σε ένα Δήμο δεν είναι μόνο το πόσο καλός δήμαρχος θα είσαι εσύ, αλλά πώς θα φτιάξεις μια δυνατή ομάδα, πώς θα δώσεις συγκεκριμένους στόχους και πώς αυτοί οι στόχοι θα γίνουν πράξη. Λοιπόν, σήμερα θα κριθούμε από τους ανθρώπους που θα επιλέξουμε, θα κριθούμε όμως επίσης και από τις προτεραιότητες τις οποίες θέτουμε. Και εδώ βλέπουμε λάθος προτεραιότητες. Οι δικές σας προτεραιότητες ποιες είναι? Οι δικές μας προτεραιότητες, σας είπα και πριν. Και οι πρώτοι στόχοι. Οι πρώτοι άνθρωποι τους οποίους πήραμε από την εποχή Καμίνη, αν θέλετε, είναι οι άνθρωποι που ήταν υπεύθυνοι για τα κοινωνικά προγράμματα, τα οποία κάνανε εξαιρετική δουλειά, είτε αυτό αφορούσε τα σχολεία, είτε αφορούσε τον κόμβο αλληλεγγύης, τα συσίτια κτλ. Πήραμε ανθρώπους οι οποίοι συνεφέρανται οικονομικά. Και αφήσαμε πίσω τα πράγματα για τα οποία και εμείς και ο κ. Μπακογιάννης και ο κ. Ηλιόπουλος κάνουν κριτική. Όπως για παράδειγμα, γιατί σας ερωτώ, γιατί θέλω να δούμε γενικότερα την ανθρωπογεωγραφία της παράταξής σας, μιας και ανακοινώθηκε και πολύ πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, πριν από δύο μέρες και από ένα σημείο που έχει και ιδιαίτερο συμβολισμό για εσάς, γιατί από εκεί ξεκινήσατε και την υποψηφιότητά σας. Θέλω να μας περιγράψετε τι στοιχεία έχει. Έχετε κομματικά στοιχεία, ας πούμε, για παράδειγμα, στους υποψηφίους σας? Είναι μια ανεξάρτητη, ανοιχτή παράταξη? Εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι θέλουμε τρία κριτήρια για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και διαμερισματικούς συμβούλους. Είπαμε, το πρώτο θέλουμε να είναι άνθρωποι που πραγματικά αγαπάνε την Αθήνα. Που πραγματικά να νιώθουν αυτή την πόλη δική τους και ότι είναι μια πόλη στην οποία θέλουν να συμβάλλουν και να πάει καλά. Το δεύτερο είναι να είναι άνθρωποι οι οποίοι φέρουν μια δεξιότητα, μια γνώση, κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο γνωρίζουν στο τραπέζι, είτε αυτό είναι για μια γειτονιά, είτε για μια θεματολογία, είτε για κάποιες ομάδες του πληθυσμού της Αθήνας που σήμερα είναι στο περιθώριο. Και το τρίτο είναι να είναι διατεθειμένοι να είναι συνέχεια στον δρόμο. Να καταλάβουμε όλοι ότι, όπως λέω εγώ για τον Δήμαρχο ακτιβιστή, έτσι πρέπει και όλοι οι οποίοι απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο να παλέψουν στον δρόμο και να πραγματικά να κάνουν τη διαφορά, όντας δίπλα σε κάθε Αθηναίο, να ακούνε αυτά τα οποία τους λέμε εμείς οι Αθηναίοι και να τα φέρουν αυτά έτσι ώστε να έχουμε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο εκπροσωπεί τις ανάγκες της πόλης. Θέλω να πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο το τηλεοπτικό σας σποτ και να δώσουμε περισσότερες εξηγήσεις εκτός αγωγικών για το σύνθημά σας. Αθήνα είσαι εσύ. Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε το σποτ και επιστρέφουμε.
Μάλιστα. Αθήνα είσαι εσύ. Αθήνα είσαι εσύ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το εξής. Σημαίνει ότι η γνώση η οποία βρίσκεται μέσα στην πόλη είναι ό,τι πιο πολύτιμο αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας. Και τη γνώση την έχουμε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε επιλέξει την Αθήνα ή επέλεξε η μοίρα μας να ζούμε στην Αθήνα, να μεγαλώνουμε εδώ τα παιδιά μας, να δουλεύουμε εδώ πέρα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εάν θες να γυρίσεις την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στην Αθήνα, αποκλείεται να το κάνεις όντας μέσα στο γραφείο του Δημάρχου και μόνο με τεχνοκράτες γύρω σου. Πρέπει να είσαι μέσα στην πόλη, πρέπει να ακούς αυτά που γίνονται σε κάθε γειτονιά, πρέπει να ακούς τον κόσμο τα προβλήματα τα οποία σου θέτει, αλλά και τις λύσεις που σου προτείνει. Διότι βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στις βόλτες που κάνουμε στις γειτονιές, ότι οι ίδιοι άνθρωποι που ζουν το πρόβλημα σου λέει: γιατί ρε παιδιά δεν το κάνετε έτσι απλά, χωρίς χρήματα, γιατί δεν δίνετε αυτή τη λύση στο πρόβλημα. Και ξανά και ξανά. Παίρνουμε ιδέες από τους ανθρώπους με τους οποίους έρχομαστε σε επαφή. Λοιπόν, εμείς είμαστε η Αθήνα. Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ, οι άνθρωποι που μεγαλώνουν εδώ τα παιδιά τους, οι άνθρωποι που πονάνε αυτή την πόλη. Και αυτό θέλουμε να το φέρουμε, αυτή τη γνώση που υπάρχει μέσα στην πόλη, να την κάνουμε τη δυναμική που θα αλλάξει την Αθήνα. Χρησιμοποιήσατε στο debate, επικαλούμε πολύ το debate γιατί είναι πάρα πολύ πρόσφατο και έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα. Χρησιμοποιήσατε μια φράση, τέλος πάντων, ότι θα είστε δήμαρχος που θα κλειδώσει το γραφείο και θα βγείτε στο δρόμο. Θέλω να δω κατά πόσο είναι εφικτό κάτι τέτοιο, αν όντως το πιστεύετε, γιατί σε κάποιους μπορεί να ακουστεί και λίγο σαν δημοσιογραφικό τσιτάτο, ας πούμε, ναι, για παράδειγμα, σαν μια καλή ατάκα που θα μπορούσε να παίξει σε μια συνέντευξη. Είναι εφικτό για έναν δήμαρχο Αθηναίων με όλο αυτό το πλαίσιο που έχει να διαχειριστεί να κλείσει το γραφείο που φυσικά το είπατε σχηματικά και να βρεθεί στο δρόμο? Θα σας πω τους δημάρχους που το έχουν κάνει. Το έκανε ο Μπέης, το έκανε ο Τρίτσης. Δύο δήμαρχοι οι οποίοι αφήσαν ιστορία στην Αθήνα. Γιατί? Διότι καταλάβανε ότι ο δήμαρχος μέσα στην πόλη έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από το δήμαρχο κλεισμένο μέσα σε ένα γραφείο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και μπορείς να κινητοποιήσεις τους Αθηναίους που ενδιαφέρονται να βοηθήσουν την πόλη τους να κάνουν δουλειά. Άρα, μόνο όταν σε δει ο άλλος δίπλα του, θα νιώσει την άνεση να κάνει και εκείνος κάτι για την πόλη του. Έτσι, το ένα. Το δεύτερο. Κινητοποιείς πάρα πολύ καλύτερα τις ίδιες υπηρεσίες του Δήμου. Είναι άλλο να μπορείς να πας σε έναν άνθρωπο ο οποίος παλεύει από το πρωί στο βράδυ να κρατήσει ένα δρόμο καθαρό, ας πούμε, με τα ελάχιστα εργαλεία που τους δίνουμε, και να του πεις: ρε εσύ, ξέρω ότι θα έπρεπε να σου δώσω περισσότερα εργαλεία, αλλά θέλω να σε ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνεις. Αλλιώς θα πάει την άλλη μέρα στη δουλειά του. Το ίδιο ισχύει με οτιδήποτε θες να κάνεις μέσα στην πόλη. Η επιρροή που έχεις όντας μέσα, όντας στο πλευρό των ανθρώπων που παιδεύονται μέσα στην πόλη, κάνει τεράστια διαφορά. Και τελευταίο το λέω αυτό, ειδικά εκεί που ο δήμαρχος δεν έχει αρμοδιότητες, εκεί πραγματικά πρέπει να είναι μέσα στην πόλη. Διότι πολύ συχνά βλέπουμε περιπτώσεις που, μπορώ να σας δώσω παραδείγματα, που η αρμοδιότητα δεν είναι του δημάρχου, αλλά με το που θα πάει ο δήμαρχος κάτω στο πρόβλημα, θα το αναδείξει. Αυτόματα μπορεί να συγκεντρώσει όλους τους φορείς από πάνω και να λυθεί πολύ πιο άμεσα. Απολύτως. Εγώ βλέπω ότι ακόμα και η προεκλογική εκστρατεία που κάνουμε, που αναδεικνύει προβλήματα, αναγκάζει πολύ συχνά και την κυβέρνηση και το Δήμο ενδεχομένως να πάει και να λύσει το πρόβλημα ακόμα και μέσα στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Διότι αναδεικνύει στο πρόβλημα. Και ένα από τα παραδείγματα τα οποία θεωρώ θετικά είναι ότι από την ώρα που φέραμε μπροστά το θέμα των χώρων ελεγχόμενης χρήσης και δείξαμε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει τουλάχιστον να έχουμε στη φαρέτρα των εργαλείων για τα ναρκωτικά, είδα ότι η κυβέρνηση πέρασε ένα νομοσχέδιο ακριβώς για αυτό το λόγο. Που έχει σχέση με αυτό το Υπουργείο Υγείας. Σε ένα άλλο μεγάλο θέμα το οποίο άρχισε ως πολύ καλό μέτρο ανάπτυξης, μιλάω φυσικά για τη μακροχρόνια μίσθωση, εν τέλει δείχνει ότι αρχίζει να γίνεται και ένα πρόβλημα για το Δήμο Αθηναίων. Σε αυτό πώς μπορείτε από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, ξαναλέω και το επισημαίνω κάθε φορά γιατί και αυτά είναι σε συνάρτηση με τα αρμόδια Υπουργεία, να μπαίνουν όροι και κανόνες. Πώς μπορείτε να σταματήσει να είναι πια πρόβλημα και να είναι πραγματικά ένα μέτρο ανάπτυξης? Όπως κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα, χρειάζεται μέτρο. Ό,τι κάνεις το οποίο το κάνεις ακραία, κάπου θα χτυπήσει. Σας θυμίζω το χρηματιστήριο πριν από μερικά χρόνια. Μπήκαμε όλοι με κέφι στο χρηματιστήριο κτλ. Όλες οι αρχές λέγανε ότι ένα δυνατό χρηματιστήριο απεικονίζει τη δύναμη της ελληνικής οικονομίας και το χρηματιστήριο κατέρευσε, καταδικάζοντας ουσιαστικά τους ανθρώπους που μπήκαν τελευταίοι, που ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν βάλει τις λίγες οικονομίες τους. Σήμερα τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια τάση το Airbnb να είναι της μόδας.
Βλέπουμε μια τάση η Αθήνα να είναι της μόδας και να έρχεται όλος ο κόσμος από γύρω και βλέπουμε αυτή η μόδα να εντατικοποιείται σε ορισμένες γειτονιές, όπως είναι το Κουκάκι, το Παγκράτη, ο Νέος Κόσμος κτλ. Και σε άλλες να μην υπάρχει καθόλου. Λοιπόν, τι συμβαίνει, εκεί που εντατικοποιείται έρχονται επενδύσεις, έρχεται κόσμος που παίρνει δάνεια για να φτιάξει τα διαμερίσματά του, για να φτιάξει Airbnb. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει έτσι η ανάπτυξη του Airbnb. Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει πάρα πολύ πιο ισόρροπα σε όλη την πόλη, θέτοντας κανόνες όπως έχουν μπει στη Βαρκελόνη, στο Παρίσι, στο Βερολίνο, όπου η πολιτεία λέει ότι εγώ θέλω αυτή την οικονομική ανάπτυξη, αλλά τη θέλω κατά κύριο λόγο σε ανθρώπους που νοικιάζουν το διαμέρισμά τους ή ένα διαμέρισμα που του άφησαν οι γονείς του, αλλά όχι από ανθρώπους οι οποίοι αγοράζουν μια ολόκληρη πολυκατοικία και αντί να την κάνουν ξενοδοχείο, την κάνουν Airbnb, επειδή το φορολογικό καθεστώς είναι θολό. Λοιπόν, εμείς θέλουμε στο Airbnb πολύ πιο δίκαιη καταμερισμό του πλούτου που δημιουργείται, αυτό σημαίνει κανόνες, και κανόνες τέτοιες ώστε να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός με τα ξενοδοχεία. Στα άλλα προβλήματα της Αθήνας πώς απαντάτε? Αναφερθήκατε πριν στην κετοποίηση των εξαρχείων. Άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Αθήνα, η απάντηση και η λύση η δική σας? Για μένα ίσως το πιο σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να βάλουμε μπροστά και νομίζω είναι και μια σωστή εκπομπή και ένα σωστό κανάλι για να το κάνουμε αυτό, είναι το θέμα του πώς προκαλείς ανάπτυξη στην Αθήνα. Ξέρουμε ότι πάρα πολλά από αυτά τα προβλήματα προέρχονται από τη γενικότερη έννοια εγκατάλειψης, το γεγονός ότι κλείσανε πολλά μαγαζιά τα οποία φωτίζανε τους δρόμους μας κτλ. Και το ερώτημα είναι πώς τα ξανανοίγεις αυτά. Λοιπόν, εμείς έχουμε εστιάσει σε τρία είδη επιχειρήσεων, οι οποίες πιστεύουμε ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο μέλλον στην πόλη. Το πρώτο είναι νέες τεχνολογίες, νέοι επιχειρηματίες. Ξέρετε, πολλή κουβέντα γίνεται για τα startups, αλλά το σημαντικό είναι να συνδέσουμε την καινοτομία με την οικονομική δραστηριότητα που έχει μέλλον στην Ελλάδα. Πολιτισμός και τουρισμός είναι δύο χώροι που μπορεί να γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, η πρώτη λοιπόν κατηγορία είναι οτιδήποτε κάνουν νέοι άνθρωποι με νέες τεχνολογίες που αφορούν αυτή τη δραστηριότητα θα πρέπει να έχουν την υποστήριξή μας. Το δεύτερο είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι παλαιότερες γενιές, παλαιότερα επαγγέλματα. Όμως που έχουν καταπληκτικές δεξιότητες, επαγγέλματα που ακόμα κάνουν χειροποίητα εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά προϊόντα, προϊόντα τα οποία μπορεί να μην αντέχουν στην αγορά όπως είναι σήμερα, αλλά οι οποίοι μπορεί να βρουν καινούριους πελάτες στον τουρισμό που αναπτύσσεται. Άρα το να επιδοτήσεις χώρους πώλησης κοντά εκεί που είναι οι τουρίστες, έτσι ώστε να ξέρουν οι τουρίστες ότι εδώ βρήκαμε χειροποίητα σαντάλια ή κάτι, μια εικόνα βυζαντινή η οποία έχει φτιαχτεί με τις παραδοσιακές μεθόδους ή το οτιδήποτε άλλο, θα είναι ένας τρόπος να κρατηθούν αυτά τα επαγγέλματα ζωντανά. Και το τρίτο είναι η κοινωνική οικονομία, που στην Ευρώπη είναι γύρω στο 12% και στην Αθήνα είναι γύρω στο 4%, και είναι η οικονομία η οποία προκαλείται από υπηρεσίες οι οποίες γίνονται από ανθρώπους από αδύναμα στρώματα ή για ανθρώπους από κοινωνικά στρώματα τα οποία θέλουν στήριξη, όπως είναι οι άνεργοι, όπως είναι οι άστεγοι, όπως είναι οι τοξικοεξαρτημένοι. Λοιπόν, αυτή η κοινωνική οικονομία έχει τεράστιο μέλλον στην Ελλάδα, έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και πιστεύω ότι οτιδήποτε γίνει σε αυτές τις τρεις δραστηριότητες πρέπει αμέσως να χαίρει την υποστήριξη του Δήμου. Λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερο κόστος των ενοικίων και των δημοτικών τελών. Επιδοτούμε αν χρειάζεται ενίκεια έτσι ώστε να μπορούν να είναι αυτά τα μαγαζιά κοντά στους ανθρώπους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα τους. Σε γενικές γραμμές μπορούν να χτυπηθούν οι παθογένειες και οι αγκυλώσεις που υπάρχουν στο δημόσιο? Θεωρείτε ότι είναι εφικτό? Ναι, πιστεύω ότι είναι εφικτό και θα σας πω γιατί. Διότι δυστυχώς ο Δήμος είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του κεντρικού κράτους. Αντί λοιπόν... Και νομίζω σε μια χειρότερη κατάσταση, γενικά η τοπική αυτοδιοίκηση από ότι είναι το κεντρικό κράτος. Στο θέμα χειρότερη. Των αγκυλώσεων το λέω. Και εκεί αυτό το οποίο έχουμε προτείνει είναι το εξής. Αντί να σκεφτούμε με όρους παραδοσιακούς δημοτικούς, σκεφτόμαστε με όρους με κέντρο των Αθηναίων. Μια σαφέστατα ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η οποία λέει τι χρειάζεται σήμερα μια οικογένεια με παιδιά στην Αθήνα, αυτά τα 10 πράγματα. Λοιπόν, πώς μπορούμε να τα παρέχουμε? Τι χρειάζεται ένας ηλικιωμένος? Σήμερα, αν ρωτήσει το Δήμο ποια είναι η πολιτική μας για τους ηλικιωμένους, θα σου πούνε οι λέσχες φιλίας. Εμείς λέμε ότι δεν είναι μόνο οι λέσχες φιλίας, παιδιά, είναι τα ιατρικά κέντρα. Τα ιατρικά κέντρα εξυπηρετούν σε πολύ μεγάλο βαθμό ηλικιωμένους ανθρώπους. Είναι τα ανοιχτά σχολεία και η διαβίου μάθηση, η οποία κάνει δραστηριότητες για ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, εξαιρετικά σημαντικά για την πόλη. Είναι
οι όροι προσβασιμότητας της πόλης και κατά πόσο ένας ηλικιωμένος άνθρωπος μπορεί να περπατήσει την πόλη και να χαρεί την πόλη. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα. Αντί λοιπόν να κοιτάμε άλλο πράγμα τα ηλιάσεις φιλίας, άλλο τα ιατρικά κέντρα, άλλο η προσβασιμότητα, να κάνουμε ολοκληρωμένες πολιτικές για τον ηλικιωμένο, έτσι ώστε και οι υπηρεσίες να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να σκέφτονται σε αποσπασματικά, αλλά ενιαία. Ξέρετε τι διαφορά κάνει αυτού του είδους η αντιμετώπιση, η ανθρωποκεντρική αντιμετώπιση των πραγμάτων? Μπορεί να αλλάξει τη δημόσια διοίκηση πάρα πολύ ριζικά. Δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω για συνεργασίες, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω και της απλής αναλογικής, είναι κάτι το, ένα σύστημα το οποίο εμπνέει τις συνεργασίες. Είχατε πει σε παλαιότερη συνέντευξή σας ότι βρίσκεστε πολύ κοντύτερα, αντιλαμβανόμαστε όλοι με ποια έννοια το λέτε, από την έννοια του χώρου, με τον κύριο Ηλιόπουλο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ενδεχομένως και μία σύμπραξη ανάμεσα στις δυνάμεις κεντροαριστεράς, και μιλάω και με όρους κεντρικής πολιτικής κοινής που το είδαμε ιδιαίτερα στο τελευταίο διάστημα? Εγώ αυτό το οποίο είδα είναι ότι ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου πρώτος και άρχισα να βγάζω κάποια θέματα προς τα έξω για τα πράγματα τα οποία πιστεύω. Και είδα ότι σε πολλά από τα θέματα τα οποία είχαν αναπτυχθεί, είχε κολλήσει πιο κοντά ο κύριος Ηλιόπουλος. Και πιστεύω ότι αυτό προέρχεται από μια κοινωνική ευαισθησία για θέματα που αφορούν τα χαμηλότερα στρώματα στην Αθήνα, και το πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι η δική μας προσπάθεια, επειδή είναι τόσο αθηνοκεντρική και δεν εξαρτάται από κόμματα, είναι ο κατεξοχήν χώρος ο οποίος μπορεί να κάνει σύνθεση και από τη μία μεριά και από την άλλη. Και πιστεύω πραγματικά ότι στην επόμενη μέρα στο Δήμο η δική μας η παράταξη, ακριβώς λόγω του τρόπου με τον οποίο δημιουργήθηκε, ακριβώς επειδή είναι ανεξάρτητη υποψηφιότητα, θα μπορέσει να συγκεράσει διάφορες απόψεις και να προωθήσει τα θέματα του Δήμου πάρα πολύ πιο αποτελεσματικά. Είμαι διατεθειμένος να συνεργαστώ με οποιονδήποτε είναι κοντά σας. Θυμίζω ότι όταν έφερνα νομοσχέδια στη Βουλή, συνεργαζόμουν με την ίδια άνεση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ας πούμε. Και όλοι συνεισφέρανε στο να φέρουμε καλά νομοσχέδια στη Βουλή. Είτε τα ψήφισαν είτε όχι. Οποιοδήποτε, μήπως μπορούμε να το οριοθετήσουμε. Φυσικά, ξέρω ότι Χρυσή Αυγή, φαντάζομαι, το εξαιρείτε πολύ και εσείς. Πολύ σωστά το εξαιρέσατε, αλλά παραλήψη μου. Από τις υπόλοιπες παρατάξεις που βρίσκονται και στον χώρο της δεξιάς, για παράδειγμα του κ. Μπακογιάννη, του κ. Βουλγαράκη. Το οποιοδήποτε οριοθετείτε φτάνει μέχρι και αυτές τις παρατάξεις? Βεβαίως. Θεωρώ ότι και εκείνες φέρνουν χρήσιμα στοιχεία στο τραπέζι. Θεωρώ ότι πολλά από τα πράγματα τα οποία πιστεύουν, όπως για παράδειγμα, εγώ δεν είμαι αντίθετος στην αστυνόμευση, απλώς δεν το βάζω στην ίδια προτεραιότητα που τη βάζει η Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι το να στείλεις αστυνομικούς μέσα σε ένα χώρο και να τον καθαρίσουν για τρεις μήνες δεν θα κρατήσει πολύ, αν δεν φτιάξεις κοινωνικές δομές που να υποστηρίξουν αυτό το οποίο πας να κάνεις. Ακόμα και ο Τζουλιάνης στη Νέα Υόρκη, που ήταν ένας σκληρός δήμαρχος και πολύ αστυνομικοκεντρικός, έφτιαξε ομάδες γειτονιάς, έφτιαξε συμβούλια γειτονιάς σε κάθε γειτονιά της Νέας Υόρκης για να πετύχει αυτό που ήθελε. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω ότι στέλνοντας την αστυνομία λύνεις ένα πρόβλημα, και αν το λύνεις για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, δεν διαφωνώ ότι κάποια στιγμή μέσα σε όλο το πλαίσιο το οποίο κάνουμε για την ασφάλεια του πολίτη, πρέπει η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία να συνεργάζονται. Πρέπει οπωσδήποτε. Λοιπόν, δεν έχω κάτι το οποίο δογματικά να μου κλείνει τα μάτια προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Αυτό όμως το οποίο θέλω να γίνεται είναι να παίρνουν οι αποφάσεις με κριτήριο το καλό το δικό μας, το καλό των Αθηναίων. Να μην είναι το κριτήριο πρέπει να πω αυτό διότι αλλιώς θα χάσω ψηφοφόρους από το ΣΥΡΙΖΑ ή πρέπει να πω αυτό διότι αλλιώς θα χάσω ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς μπορούμε να κάνουμε σύνθεση και αυτό είναι η βασική αρχή του συνδυασμού που φτιάξαμε. Αν και έχετε πει, είπατε και στην προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε εδώ στο Attica TV, ότι έχει κλείσει το κομμάτι της κεντρικής πολιτικής κοινής για εσάς. Θέλω να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και με αφορμή το συνέδριο που έχει το κίνημα αλλαγής στις επόμενες μέρες, να μου πείτε και εσείς τη δική σας άποψη και αν θα δώσω το παρόν σε αυτό το συνέδριο. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο να συνεχίσουμε για λίγα λεπτά τη συζήτησή μας με τον κύριο Γερουλάνο και να κλείσουμε και έτσι την εκπομπή. Αυτό, για να συνδέσω λίγο το ερώτημα που έκανα και πριν πάμε σε διαφημίσεις,
Το Σαββατοκύριακο έχουμε το συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής. Το Κίνημα Αλλαγής είναι γνωστό ότι τοποθετείτε υπέρ της υποψηφιότητάς σας. Θα δώσετε εσείς το παρόν. Γενικότερα, βλέπετε όλη αυτή την πολιτική ατμόσφαιρα που υπάρχει, σας προβληματίζει όλο αυτό? Βεβαίως με προβληματίζει. Αυτό που με προβληματίζει πάνω απ' όλα είναι ότι 1,5 εκατομμύριο Έλληνες ψηφοφόροι δεν πάνε πια στην κάλπη. Δηλαδή η διαφορά των ψηφισάντων από το 2005, από το 2009 μέχρι το 2015 είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο λιγότεροι ψηφοφόροι. Αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι βαθιά αρρωστημένο μέσα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και αυτό το οποίο δεν έχω δει ακόμα είναι τις δυνάμεις αυτές οι οποίες θα μπορέσουν να πείσουν τον κόσμο ότι είναι ώρα να σηκωθούμε από τον καναπέ μας και να πάμε να ψηφίσουμε. Πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία θα γίνει μέσα από τη διαδικασία της καταγραφής των θέσεων των κομμάτων. Σήμερα έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος δεν έχει καταγράψει τις θέσεις του, γιατί κατέβηκε μονοθεματικά να σβήσω τα μνημόνια και από τότε κινείται μόνο με βάση την εξουσία την οποία έχει στα χέρια του. Έχουμε ένα κίνημα αλλαγής το οποίο έχει πάει και έχει έρθει μέσα από τα 40 κύματα. Πρόσωπα ήρθαν, πρόσωπα φύγανε, αλλάξαμε ονόματα και ούτω καθεξής. Αλλά πάλι χρειάζεται να κάνουμε μια πολύ σοβαρή καταγραφή του τι είναι αυτό που λέμε σήμερα για την ελληνική κοινωνία και για το μέλλον της. Έχεις μια Νέα Δημοκρατία η οποία είναι ουσιαστικά μια απομίμηση, αν θέλετε, μιας ευρωπαϊκής δεξιάς, η οποία δεν μπορώ να σας πω ότι εμένα με εμπνέει σε κανένα επίπεδο σήμερα, διότι έχει και στοιχεία τα οποία, ενώ η λαϊκή δεξιά στην, έχει και στοιχεία με τα οποία εγώ δεν θα ήθελα η δεξιά στην Ελλάδα να ταυτίζεται. Έχουμε μια γκάμα κομμάτων λοιπόν σήμερα που έχει βολευτεί με τα μνημόνια, έχει κάτσει πίσω, έχει πει ρε παιδιά, αφού αυτό το σχέδιο μας το δίνει κάποιος άλλος, θα κάνουμε αυτό. Και δεν έχουν κάτι να ασχοληθούν με το ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Θεωρώ ότι είναι μοναδική ευκαιρία μέσα από αυτά τα συνέδρια, μέσα από αυτές τις συναντήσεις που γίνονται, να φτιάξουμε το σχέδιο για την Ελλάδα από Έλληνες και από ελληνικά κόμματα, τα οποία θα αρχίσουν να παίρνουν τη δουλειά τους πιο σοβαρά. Άρα συμπεραίνω αυτό με το ότι θα δώσω και το παρόν στο συνέδριο που θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Ναι, βέβαια, θα πάω γιατί θεωρώ ότι οτιδήποτε τέτοια προσπάθεια γίνεται, έστω και αν είναι από ένα κόμμα με το οποίο έχω κατά καιρούς εκφράσει τις διαφωνίες μου, είναι μια ευκαιρία για να πάνε τα πράγματα μπροστά. Το σημαντικό είναι να μην χαθεί η ευκαιρία, γιατί στο παρελθόν είχαμε συνέδρια που δεν πέτυχαν το στόχο που θέλαμε. Και ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσω και κλείσουμε και την εκπομπή. Είναι ένα ερώτημα που το θέτω σχεδόν σε όλους τους υποψηφίους. Γιατί να σας στηρίξουν οι πολίτες? Διότι φέρνω μια εμπειρία η οποία πιστεύω ότι έχει την γκάμα την οποία χρειάζεται η Αθήνα. Κοιτάξτε, δεν είμαι πολιτικός καριέρας. Δεν ψάχνω από τη μία δημόσια θέση που έχω να πάω στην επόμενη δημόσια θέση. Έχω την εταιρεία μου, είμαι επιχειρηματίας. Να χτυπήσω ξύλο, το ιχθυοτροφείο το οποίο έχουμε είναι μια εταιρεία η οποία διακινεί το προϊόν της σε όλο τον κόσμο. Είναι μια εταιρεία που προβάλλει την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Όταν έφυγα από το Υπουργείο γύρισα πίσω στην εταιρεία μου. Μόνο τώρα που νιώθω ότι είναι κάτι στο οποίο μπορώ να συμβάλλω, ξαναέρχομαι μέσα σε αυτό. Και το λέω αυτό διότι η οικογένειά μου πάντα ασχολιόταν με τα κοινά, αλλά σπάνια με τις εκλογές. Δηλαδή, λίγα από τα μέλη της οικογένειάς μου είχαν ασχοληθεί ποτέ να εκλεγούν. Πιστεύουμε όμως πάντα ότι πρέπει να προσφέρεις. Αν λοιπόν σήμερα η εμπειρία μου αυτή από τον ιδιωτικό τομέα, η εμπειρία μου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, που είναι ένα Υπουργείο κομβικό για το μέλλον της Αθήνας, η εμπειρία μου λοιπόν από τη δράση μου μέσα στην κοινωνία όλο αυτό τον καιρό, φέρνει στο τραπέζι κάτι το οποίο έχει τις δεξιότητες που χρειάζονται για το Δήμο της Αθήνας. Και παραμένετε αυτοδιοικητικός όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα? Εγώ έχω πει ότι ό,τι και να γίνει θα μείνω στο Δήμο για τα επόμενα 4 χρόνια. Αν εκλεγώ Δήμαρχος θα αναζητήσω την κρίση των Αθηναίων στο τέλος της τετραετίας. Πράγμα το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, διότι υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι κάθονται και μετά φεύγουν για άλλα πράγματα. Και ότι σε κάθε περίπτωση, όπως σας είπα, θα κάνω το δρόμο, το γραφείο μου. Ότι θα νιώθει κάθε Αθηναίος ότι έχει δήμαρχο, ότι ο δήμαρχος είναι κοντά τους. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γερουλάνο, για αυτή τη συζήτηση, για αυτή τη συνέντευξη. Αμέσως μετά, κάποιες μέρες μετά το debate όλων των υποψηφίων, νομίζω είναι χρήσιμες αυτές οι συζητήσεις, γιατί επί της ουσίας βρισκόμαστε λιγότερο από 2 μήνες από τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26 Μαΐου.
Καλή επιτυχία, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται Παρασκευή σήμερα η εκπομπή. Να έχετε όλοι ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Αμέσως μετά υπάρχει Λύση και Σοφία Μίτιλη. Έτσι η ώρα κεντρικό δελτίο ειδήσεων με Αλεξάνδρα Ντούσκα. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 3 η ώρα εδώ στις Δημοσκοπήσεις. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.